Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν τα βλέπουν αυτά τα χωρία. Τους τυφλώνει ο Σατανάς ή σκοπίμως το κάνει. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τίτου. Περιμένουμε τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πώς αποκαλείται τον Κύριό μας. Μεγάλο Θεό, δεν τα βλέπουν. Τυφλοί είναι. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους. Που είναι οι πατέρες, εξών ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός. Επί πάντων Θεός. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή. Είδαμε ότι ο Υιός του Θεού ήκε και δέδωκεν εμήν διάνοιαν εν αγνώμην των αληθινών και εσμένεν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Σύμφωνα με αυτά τα χωρία που είπαμε, ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και Θεός. Είναι ο Κύριος και Θεός. Είναι ο Μεγάλος Θεός. Είναι ο επιπάντων Θεός και είναι αληθινός Θεός. Τι θέλουν άλλο. Δεν τα βλέπουν. Υπάρχουν χωρία στην Αγία Γραφή που λένε ότι ο Πατήρ ανέστησε το σώμα του Χριστού από τον τάφο. Υπάρχουν άλλα χωρία που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα ανέστησε το σώμα του Χριστού από τον τάφο. Υπάρχουν άλλα χωρία που λένε ότι ο Χριστός ανέστησε το σώμα από τον τάφο. Και αυτοί λένε ορίστε Αγία Γραφή. Αντιφάσκει. Άλλα λέει αλλού, άλλα αλλού, άλλα αλλού. Τους ρωτάμε να μας πούνε τι είναι ο Πατήρ, τι είναι ο Υιός και τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Αν ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τρεις διαφορετικοί θεοί, έχουν δίκιο. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός. Τα έργα του Πατρός είναι έργα και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Τα έργα του Υιού και του Άγιου Πνεύματος είναι έργα και του Πατρός. Ο Πατήρ δεν κάνει τίποτε αν δεν συνεργάζεται με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν κάνουν τίποτα αν δεν συνεργάζεται με τον Πατέρα. Τα τρία πρόσωπα της θεότητος έχουν την ίδια φύση, την ίδια ουσία, την ίδια θεότητα, την ίδια δύναμη, την ίδια ενέργεια, την ίδια εξουσία. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε, η Ανάσταση του σώματος του Χριστού από τον τάφο είναι έργο και των τριών προσώπων της θεότητος και τα τρία πρόσωπα της θεότητος συνεργάστηκαν για να αναστηθεί το σώμα του Χριστού από τον τάφο. Λένε οι προφήτες στην Παλιά Διαθήκη. Θα έρθει ο Μεσσίας να κρίνει έθνη και λαός. Και ο ίδιος ο Χριστός όταν ήρθε λέει δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει αντίφαση. Άλλα λένε προφήτη, άλλα λέει ο Κύριος. Θα έρθει ο Μεσσίας να κρίνει έθνη και λαούς, λένε προφήτη. Και ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο λέει δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο. Θα υπήρχε αντίφαση αν το ρήμα κρίνω έχει μόνο μια έννοια. Το ρήμα κρίνω στην ελληνική γλώσσα είναι πολυσήμαντο και έχει πολλές έννοιες και σημασίες. Θα αναφέρουμε παραδείγματα. Στην Παλιά Διαθήκη διαβάζουμε «Και έκρινε η Εφθάε τον Ισραήλ εξέτη». Ο Εφθάε έκρινε το λαό του Ισραήλ 6 χρόνια. Τι θα πει το κρίνω εδώ. Εδώ το κρίνω σημαίνει κυβερνώ. Ο Εφθάε κυβέρνησε το λαό του Ισραήλ 6 χρόνια. Κρίνω ίσον κυβερνώ. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του. «Σπούδασον ελθύν πρόσμη εις Νικόπολιν». Εκεί γάρ και έκρικα παραχυμάσαι. Τι θα πει εδώ το κρίνω. Άλλη έννοια. Εδώ το κρίνω σημαίνει αποφασίζω. Στην Νικόπολη αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Κρίνω ίσον αποφασίζω. Κρίνω ίσον κυβερνώ. Προσέξτε τώρα. Το ίδιο ρήμα που έχει αντίθετη έννοια. Να θαυμάσετε την ελληνική γλώσσα που είναι βασίλισσα όλων των γλωσσών. Και αυτό ο Θεός θα διάλεξε και γραφούν τα Ευαγγέλια. Είναι να λυπάται κανείς τους Έλληνες, έχουν ένα νεκρό κατάστημα και με ξένα γράμματα γράφουν τι πουλάνε και τι κάνουν. Και δεν φορούν την ελληνική γλώσσα. Ένα έθνος.
που θα ξεχάσετε τα σκέφτα, θα ξεχάσετε την ιστορία του, θα ξεχάσετε τη γλώσσα του, αυτό θα χαθεί από το πρόσωπο της γης. Αυτές είναι πηγές που αντλεί τη ζωή του. Γράφουν με ξένα γράμματα και υπερβούν την ελληνική γλώσσα. Ποιος μπορεί, ποια γλώσσα στον κόσμο μπορεί να συναγωνιστεί την ελληνική γλώσσα. Τώρα θα ακούσετε. Λέει ο προφήτης Δαβίδ. Κρίνουν με Κύριε ότι εγώ ένα κακία μου υπορεύθη. Τι θα πει εδώ το κρίνω. Εδώ το κρίνω σημαίνει δικαιώνω, αθώνω. Δικαίωσέ με Κύριε, αθώωσέ με, γιατί εγώ με κακία υπορεύθηκα στη ζωή μου. Κρίνω ίσω, δικαιώνω, αθώνω. Προσέξτε τώρα, το ίδιο ρήμα αντίθεσε ένιση. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Από πεσάντουσαν των διαβολίων αυτών. Τι θα πει εδώ το κρίνω. Εδώ το κρίνω σημαίνει τιμωρώ, δικάζω. Ενώ στην πρώτη περίπτωση είπαμε δικαιώνω, αθώνω, εδώ τιμωρώ, δικάζω. Δίκασε Κύριε τους εχθρούς μου, τιμώρησέ τους, κάνω να αποτυχούν τα σχέδιά τους. Και επομένως, όταν λένε προφήτη, θα έρθει ο Μεσσίας να κρίνει και λαό, σημαίνει θα έρθει να κυβερνήσει πνευματικά τα έθνη και τους λαούς που θα τον παραδεχτούν για Μεσσία τους. Και όταν ο ίδιος ο Κύριος λέει δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, δεν ήρθε να καταστρέψει τον κόσμο. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη παρουσία, δεν υπάρχει αντίφαση. Και να όλοι και τελειώνουμε. Πείτε. Αυτοί κάναν πολλές ερωτήσεις ή ο διαρχιερείς, γραμματής και φαρισαίοι για να παγιδεύσουν τον Κύριό μας. Να βρουν έναν τρόπο να τον εξοντώσουν όπως και το κάνουν. Τους έκανε και ο Κύριος μια ερώτηση, όπως ήταν συγκεντρωμένοι, για να τους στείλει τον εγωισμό, να μην νομίζω ότι τα ξέρουν όλα, γιατί πίστευαν ότι τα ξέρουν όλα. Ήταν πάνσοφοι. Τους ρωτάει και τους λέει, ο Μεσσίας τι νοσί όσοι, γιατί δεν παραδεχόταν αυτή το Μεσσία, το Χριστό για Μεσσία τους. Ο Μεσσίας τι νοσί όσοι, λένε αυτοί, ο Μεσσίας είναι Υιός του Δαβίδ. Και πράγματι, στην Κοινή Διαθήκη έχουμε μαρτυρίες γι' αυτό. Τι είπηχαν να είναι, Ιησού, Ιε, Δαβίδ, ελέη, σέμι, θεγάτερ μου, κακός δαιμονίζει. Τι είπανε δύο τυφλοί, Ιησού, Ιε, Δαβίδ. Λένε αυτοί, ο Μεσσίας είναι Υιός του Δαβίδ. Και τότε ο Κύριος μας τους λέει, ωραία. Μπορείτε όμως να μου πείτε πώς ο Δαβίδ, το Μεσσία φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, τον αποκαλεί Κύριό του. Και αναφέρει παράδειγμα τον 100ο του ψαλμού. Σε αυτόν τον ψαλμό μιλάει ο προφήτης Δαβίδ και λέει: είπε ο Κύριος του Κυρίου μου. Λέτε ότι ο Μεσσίας είναι Υιός του Δαβίδ. Πώς όμως ο Δαβίδ το Μεσσία τον αποκαλεί Κύριό του. Και αντίστροφο, αφού ο Μεσσίας είναι Κύριος του Δαβίδ, πώς μπορεί να είναι Υιός του. Αυτό το ερώτημα δεν μπορούσα να απαντήσω. Κάτι σκύνθηκα. Και από τότε μέχρι που τον στάβωσα δεν τόλμησα να το ξαναρωτήσω. Ακούσατε ποτέ ένας να αποκαλεί ένα μακρινό απογονό τον Κύριο το χωρίς λόγο. Ο Δαβίδ έζησε 1000 χρόνια προ Χριστού. Λέτε ότι ο Μεσσίας είναι Υιός του Δαβίδ. Επομένως ο Δαβίδ είναι πατέρας του Μεσσία. Σας ρωτάω να μου πείτε, ακούσατε ποτέ ένας πατέρας να αποκαλεί τον παιδί του Κύριό του. Κατεσκήθηκα. Ο Μεσσίας όντως πράγματι κατανυφιστά την αλήθεια. Είναι Υιός του Δαβίδ ως άνθρωπος. Γιατί η Παναγία μας που τον δάνεισε την ανθρωπίνη φύση καταγόταν τη βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Ο Χριστός δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Σαν άνθρωπος είναι Υιός του Δαβίδ. Σαν Θεός όμως προϋπήρχε το Δαβίδ. Και είναι Κύριος του Δαβίδ και Δημιουργός του Δαβίδ. Και ένα, δυο ανέκδοτα να γελάσω. Να μας πείτε όσα θέλετε, όσα θέλετε, όσα θέλετε. Γεια σας, μετά και εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μετά στο τέλος, πριν φύγουμε. Σε μια πόλη της Δύσης μια μέρα λιτανεύαν τα λείψανα του Αγίου Μαρτίνου του Θωματούχου. Κι όπου πέρναγε ο Άγιος έκανε καλά τους αρρώστους. Σε ένα σημείο της πόλης δύο τυφλοί λιτανεύαν. Όταν άκουσαν ότι περνάει ο Άγιος και κάνει καλά τους αρρώστους, λέει ένας τυφλός στον άλλον. Πάμε να φύγουμε γρήγορα από εδώ, μην πειράσει ο Άγιος που μας κάνει καλά και τότε πώς θα ζήσω. Αλήθεια. Θα χάσουν τα επιδόματα. Πώς θα ζήσουμε αυτό ακριβώς.
σε ένα σχολειοδάσκαλο μια μέρα έκανε μάθημα και είπε το ψάρι, κατέπει τον προφήτη, φωνά δεν ήταν φάλινα. Μια μαθήτρια λέει, όχι κύριε, ήταν φάλινα. Αφού διαφωνούσαν, λέει, κύριε, άμα πάω στον παράδεισο, θα ρωτήσω τον προφήτη να μου πει τι ψάρι ήταν αυτό που τον κατέπει. Και λέει ο δάσκαλος, και αν η φωνά δεν είναι στον παράδεισο και είναι στην κόλαση, πώς θα το ρωτήσεις? Το ότι λέει, κύριε, θα το ρωτήσει εσύ να σου πει τι ψάρι ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σας. Να είστε καλά και συγκεκριμένοι.